Πάμε τώρα στην αίθουσα ειδήσεων, κυρίε και κύριοι, στον Γιώργο κύριο Φελίδη, γιατί οι προβολή στρέφονται. Γιώργο, καλησπέρα. καλησπέρα. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουν σε λίγη ώρα Biden και Πούτιν, με φόντο την uh, κρίση στα σύνορα Ρωσία-Ουκρανία. Σε δύο περίπου ώρε αρχίζει το τηλεφώνημα των δύο ηγετών που πραγματοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Ρώσου Προέδρου. Χαμηλέ προσδοκίε έχουν Αμερικανοί αξιωματούχοι για τη δεύτερη απευθεία συνομιλία κορυφή με την ένταση στα Ρωσο-Ουκρανικά σύνορα να κυριαρχεί στην ατζέντα. Μάλιστα, σημειώνουν πω εάν η Μόσχα θέλει να διασφαλίσει ξεκάθαρε δεσμεύσει από τον ΝΑΤΟ για τι προθέσει του στην Ουκρανία, θα πρέπει να το επιδιώξει αυτό αποκλινα... αποκλιμακώνοντα την κατάσταση. Την ίδια στιγμή, πληροφορίε από το Κρεμλίνο αναφέρουν ότι ο Ρώσο πρόεδρο πιστεύει ότι οι δύο πλευρέ μπορούν να πετύχουν έναν ουσιαστικό διάλογο. Με χρονικό ορίζοντα βέβαια τι αμερικανο-ρωσικέ συνομιλίε που αρχίζουν στη Γενέβη στι 10 Ιανουαρίου ανάμεσα στου υφυπουργού εξωτερικών των δύο χωρών και τη συνοδο ρωσιας Ρωσία-ΝΑΤΟ που έχει προγραμματιστεί για τι 12 Ιανουαρίου. Κύριε ευχαριστούμε.